Ο Φακός του Καλημέρα Νιούς θέλει μερικές διευκρινήσεις από τον τέος πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Ποθητό Μαγκούλια, για μια επιστολή που έστειλε και είχε κεντρική ιδέα το θέμα της χρηματοδότησης του Καζόνι. Τι ήταν το ερέθισμα να συντάξετε αυτή την επιστολή? Το ερέθισμα προκύπτει από τις επιστολές που έλαβε και οι νόσους που αντιλάγησαν ανάμεσα στον πρόεδρο του Καζόνι, τον κύριο Ρούσο, και στον δήμαρχο ή στην δημοτική αρχή, το περιεχόμενο των οποίων καθιστούσε φανερό ότι δεν υπήρχε διάθεση ή, ξέρω εγώ, επιχορήγησης του συγκεκριμένου σωματείου. Αυτό που εμείς γνωρίζουμε, εγώ και ως Δημοτική Αρχή του Γιάννη Γαλουζή, ότι στα προηγούμενα χρόνια η νομοθεσία προέβλεπε διαδικασίες, χρονοβόρες, πάρα πολλές, αλλά κάθε χρόνο έπαιρνε το ιστορικό σωματείο την επιχορήγηση και θυμάμαι έπαιρνε από 5 μέχρι 7.000. Και ήταν από τα ελάχιστα σωματεία του οποίου ο πρόεδρος είχε τη δυνατότητα να ξέρει την νομοθεσία και να συμπληρώνει όλες τις διαδικασίες. Εάν λοιπόν και φέτος δεν έχει αλλάξει κάτι, ας είναι οι διαδικασίες χρονοβόρες, οφείλει η Δημοτική Αρχή να επιχορηγήσει το συγκεκριμένο σωματείο, να αναγνωρίσει το έργο που έχει συντελεστεί διαχρονικά και να λάβει επίσης υπόψη πως ίσως είναι το μόνο σωματείο που δεν έχει έσοδα. Δεν υπάρχουν συνδρομές των αθλητών ή εγγραφές. Αυτό, κύριε Πρόεδρε, είναι το πιο σημαντικό από όλα. Είναι το πιο σημαντικό. Η κοινωνία, η τοπική στηρίζει δια της Δημοτικής Αρχής. Να μην συζητάμε τώρα για τα αυτονόητα, γιατί και χρόνο χάνουμε και εντάξει. Και θα πρέπει τελικά η Δημοτική Αρχή να επιλέξει ότι ένα σωματείο που χρόνια τώρα προσφέρει απίστευτη προβολή στο νησί μας, εντάξει, θα βάλει το χέρι στο ισιτζέπι και θα βγάλει σιγά των ποσών τώρα. Τι γίνεται? Θα γνωρίσει και να σκεφτεί και το άλλο, ότι τα παιδιά μας ή θα πηγαίνουν στον αθλητισμό ή θα πηγαίνουν οπουδήποτε. Ακριβώς. Ας επιλέξει και να λάβει τις ευθύνες όχι μόνο η Δημοτική Αρχή, αλλά και οι πολιτικοί παράγοντες στο σύνολό τους και οι πολίτες. Γιατί όταν βγαίνει το όνομα της Καλύμνου, εμείς ωφελούμαστε όλοι. Βεβαίως. Και η Δημοτική Αρχή και οι σύμβουλοι και οι επιχειρηματίες. Άρα λοιπόν οφείλουμε όλοι να στηρίξουμε. Και εγώ βγήκα γιατί ως Δημοτικός Σύμβουλος, όχι τόσο μέλος παράταξης, αλλά ως απλός Δημοτικός Σύμβουλος. Ο ρόλος μου είναι αυτός. Ο ρόλος όλων των συμβούλων είναι να ασκούν αντιπολίτευση στη Δημοτική Αρχή. Κύριε Πρόεδρε, επειδή η παράταξη σας συνεργάζεται με την παράταξη του κυρίου Διακομιχάλη, δηλαδή συγκυβερνάτε στην ουσία, είχατε κάποιο ερέθισμα, κάποιο τηλεφώνημα? Να διορθώσω κάτι, δική μου αντίληψη, δεν υπάρχει θέμα συγκυβέρνησης. Υπάρχει θέμα στήριξης, όχι όμως άκρητη στήριξης. Και αυτή η στήριξη που παρέχει η Δημοτική Αρχή του Γιάννη Γαλουζή σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι κλείνουμε τα αυτιά μας και τα μάτια μας και θα χειροκροτούμε οποιαδήποτε δράση, απόφαση, πράξη ή μη πράξη της Δημοτικής Αρχής. Είμαστε κριτικοί συμπαραστάτες και αυτό είναι κάτι που μας απασχολεί, αν θέλετε, ως παράταξη διαρκώς. Δηλαδή, ας μην θεωρηθεί, τουλάχιστον εκφράζω τώρα τη δική μου αντίληψη, ας μην θεωρηθεί η δική μου ψήφος δεδομένη για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα. Ανά πάσα στιγμή. Βλέπω και κρίνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ.